Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη, καλώς. Ναι. Γεια σας, πώς είστε? Ναι, άρα. Και εμείς, και εμείς καλά. Περιμένουμε το, ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα πλέον, τίποτα άλλο, το τετραήμερο που έρχεται. Θα έχει παρουσίαση του γηπέδου μία, πώς το λένε, εκδήλωση, σωστό? Θα έχει μια εγκαίνεια. Ναι, εγκαίνεια. Θα είναι ναι. Σαν τελετή έναρξης αθλητικού event, να το πω έτσι. Μάλιστα, γιατί εγκαίνεια, εντάξει, μπορεί να κάνει και πολύ απλό. Ναι, μωρέ, κόβεις η κορδέλα και τέλος. Ναι, αλλά όχι, θα είναι εδώ, θα γίνει μεγάλη, 2 ώρες, ναι, και μιλάμε για γιορτή, ναι, που θα ξεπεράσει τις 2 ώρες, αυτά στις 3. Σαν ρε παιδί μου, πώς είναι η ενάρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό για σένα τελετή έναρξη, ναι, ναι, ναι. Ενθουσίαση. Τελετή έναρξη λειτουργίας του γηπέδου, αυτό θα είναι. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό, υπό την έννοια ότι δεν μιλάμε για γήπεδο που γίνεται στα 3 χρόνια, ξέρεις, από το προηγούμενο, ή στα 4, όπως συνηθίζεται τέλος πάντων. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο χρειάζεται να περάσουν 2 δεκαετίες. Η κατασκευή πόσο πήρε? Ορίστε. Η κατασκευή έγινε γρήγορα, δηλαδή δεν πήγε πάρα από 3,5-4 χρόνια. Ναι. Αλλά η διαδικασία να φτάσουμε να χτίζουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Πήρε 6. Μετά κάποια στιγμή να πει ότι δεν θα το κάνω στη Φιλαδέλφεια. Ναι, παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ κόντρα. Ναι. Και με Δήμο και με Δημότες και μετά με περιφέρεια, μετά εκλογικές διαδικασίες που ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην Ελλάδα, όταν αλλάζουν οι περιφερειάρχες. Και σαν επιλογή όμως. Σαν επιλογή είχαν πει ότι θα το κάνουμε στην Αμυγδαλέζα και ή θα το κάνουμε για μια περίοδο. Με Νικολαίδη, έλεγε ο Νικολαίδη, δεν γίνεται. Ήταν η εποχή που είχε βγει. Ναι, είχε βγει. Καταρχήν να πούμε το εξής, έτσι. Όταν ο Νικολαίδης με την πολυμετρικότητα τότε είχαν πει ότι θα πάνε στον Οδή, που ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει περισσότερο μέσω νοτιά, παπά και πάει λέγοντας και σουφιά. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν υπήρχαν τα επιπλέον εξτρέματα που υπάρχουν τώρα. Και έγινε το γήπεδο των 32.000 και υπήρχαν τα στρέμματα και το σχέδιο να βγει ένα γήπεδο της τάξης των 22.000. Ναι. Αυτό είχε πει τότε ο Νικολαίδης, ότι δεν μπορεί να γίνει με τις μελέτες που έχουμε και το διαθέσιμο οικόπεδο γήπεδο άνω των 20 με 22.000 θέσεων εδώ. Τότε εντάξει, ήταν άλλες εποχές ο Νικολαίδης, έλεγε ότι θέλει 50.000 γήπεδο. Ναι, ότι είναι 26.000 αδιαρκεία. Ναι, ναι, αυτό το ήταν πολύ διαφορετικό. Και έγινε και προσπάθεια να γίνει και στα Μεσόγεια. Αν θυμάσαι. Ναι, γινόταν, ήταν σχέδια επί χάρη του πολλά. Είχαν ακουστεί πολλές περιπτώσεις. Ναι. Αλλά η πιο κυρίαρχη εκτός Φιλαδέλφειας ήταν αυτή με τον Οδή, γιατί ήταν ένα, ας ξαναλέω, μια προσφορά εκτός. Ναι, ναι, ήταν μια προσφορά οικοπαίδου από το κράτος, εντάξει, εξολοκλήρωση η Άκτα το χτίζε, αλλά με τον Δήμο και με αυτά για την αναβάθμιση της περιοχής και πάει λέγοντας. Δεν προχώρησε, δεν θα προχωρήσει ποτέ, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, όλα αυτά περάσανε, φτάσαμε στο διατάφτα, πήραμε την άδεια χτες. Ναι, πήραμε την άδεια χτες και περιμένουμε πλέον τη γιορτή της έναρξης και βέβαια αυτό γενικά το τετραήμερο. Γιατί και τη Δευτέρα ακολουθεί το μάτς, έτσι. Υπάρχει την Παρασκευή εκδήλωση για τα εγκαίνια και ακολουθεί η αναμέτρηση Δευτέρα με τον Ιωνικό. Θυμίζω στην Φιλαδέλφεια στις 8 η ώρα. Οπότε είναι όλο το τετραήμερο αφιερωμένο σε αυτό το κομμάτι και υπενθυμίζω ότι γίνεται αυτό, γιατί πολλοί ρωτάνε γιατί δεν έγινε Κυριακή. Εντάξει, ξαναλέω ότι είναι ένα πολύ special event η πρώτη αναμέτρηση μετά από 19 χρόνια και 5 μήνες και για τον τηλεοπτικό πάροχο, φαντάζομαι, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει μόνο το αυτό το μάτς. Από το να έχουν δείξει και τον Μπάουκ, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό. Όχι τον Μπάουκ, δεν είναι στην ίδια. Ναι, ναι. Παιγή, αλλά καταλαβαίνετε. Εντάξει, όπως το λες, ναι, δηλαδή είναι μια κανονική αγωνιστική και μέσα σε όλα να έχει και. Να είναι και το ΑΕΚ, ας πούμε, Ιωνικός. Να είναι λίγο κάπως γι' αυτό. Και ταυτόχρονα, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα ήταν εφικτό να συμβεί κάτι διαφορετικά, διότι η παραγωγή που έχει στηθεί για όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καθαρίσει εντός εικόνων το γήπεδο μέσα σε μια μέρα. Ναι. Ξέρεις, Παρασκευή το κάναμε, Σάββατο τελειώσαμε και εκεί παίζεται. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Θα χρειαστεί το Σαββατοκύριακο. Τι είναι? Όχι, έχει πολύ πράγμα. Ναι. Έχουν δώσει πληροφορίες. Θα έχουμε και κοντά στις 3 ώρες. Έχουν δώσει πληροφορίες πώς θα γεμίσουν 3 ώρες. Όχι, τις καλύτερες δεν μας την έχουν δώσει εμάς. Okay. Αλλά έχουμε μάθει 5-6 πραγματάκια. Θα δούμε. Θα τα βγάλουν όλα, νομίζω, με λεπτομέρειες. Όχι όλα, γιατί θα έχει εκπλέξει για τον κόσμο. Okay. Θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το δει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, διότι η ΕΡΤ θα το μεταδώσει απευθείας την Παρασκευή, τις 30 Σεπτεμβρίου, όλη την τελετή και όλα τα εγκαίνια. Οπότε θα είναι και ευχάριστο αυτό για τον κόσμο, είτε στην πόλη Πελάδα. Και θα βγουν ειδικά εισιτήρια τώρα για το event αυτό, ή θα περιμένουμε αυτό να δούμε, περιμένουμε την ανακοίνωση, γιατί υπάρχουν πολλά που έχουν ακουστεί. Ότι θα έχουν εισιτήρια, θα είναι ένα συμβολικό ποσό, το ποσό μπορεί να αφορά φιλανθρωπικού σκοπού χαρακτήρα εισιτήριο. Έχουν ακουστεί πολλά, γι' αυτό σου λέω καλύτερα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Αν και εφόσον υπάρξει αυτό, δηλαδή εισιτήριο,
εννοείται πως η λογική λέει πως προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοικοι των νηστήριων διαρκείας, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί κάτι πρέπει να κερδίζουν, να έχουν δώσει τόσα λεφτά και να μην έχουν σε μια προτεραιότητα για να βγάλουν ένα εισιτήριο. Επαναλαμβάνω, μην περιμένει κάποιος να ακούσει τίποτα τελά ποσά για το εισιτήριο, έτσι. Δεν έχει να πάει 60, 70, 80 ευρώ και τέτοια. Μην το φαντάζεστε έτσι κάποιο τέλος. Οι πληροφορίες μου δεν άφηνουν τέτοια πράγματα. Απλώς καλά θα ήταν και σε αυτό να έχουν μια προτεραιότητα κάτοχοι των διαρκείας, γιατί χάσανε δύο παιχνίδια. Ναι, αυτό. Σίγουρα θα έχουν, γίνει να μην. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που μπορεί να έχουν δώσει μήνυμα 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ. Εντάξει, θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν πληρώνουν κιόλα, γιατί γίνανε μάρτυρα που έγιναν ρισούπολη. Γι' αυτό λέω. Τουλάχιστον να σα έχουν. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα θα έχουν. Να πάρουν παιδιά, να πάρουν οικογένειε, ξέρει. Να πάει δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι το εισιτήριο θα είναι λίγο πιο σημαντικά καλό. Μόνο για αυτόν τον λόγο. Διότι ξέρει, πάρα πολλοί γονεί δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά του για να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκεία και να φτάσουν στα 1.300 ευρώ. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλε τι εποχέ που ζούμε. Με αυτή τη δυνατότητα και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στα γένεια θα μπορέσουν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν, να το πω έτσι, άμα βγάλει εισιτήρια και να πάρουν και γονείς, παππούδες, ξέρεις, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να βγάλει κάποιες διαρκές τώρα για τον παππού του και τη γιαγιά του, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτή η ξεχωριστή βραδιά θα μπορέσει, ας πούμε, με ένα αντίτιμο με τον 20-25 ευρώ, ξέρω εγώ, να τον έχει δίπλα του. Αυτό λέω. Όμως καταλαβαίνετε ότι. Ποια είναι η πολιτικότητα ακριβώς, 31 τόσο, 32. Νομίζω ότι μαζί με τις σουίτες είναι 32.500, κάτι τέτοιο. Okay. Μαζί με τις σουίτες. Τώρα θα το, νομίζω όταν θα μπει σε λειτουργία θα υπάρχει και ανάλογο τέτοιο. Θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν πάει μαζί με την άδεια, αν πηγαίνει και η χωρητικότητα. Είναι λογικό. Νομίζω πως ναι. Οπότε η λογική μου λέει ότι γιατί ούτως ή άλλως, για παράδειγμα, στο Wikipedia πατάς, μπαίνεις σε ένα γήπεδο και βλέπεις χωρητικότητα τόση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και σε αυτό όταν θα γίνει. Όταν θα όχι, δεν μου το είπες χθες, δεν το θυμάμαι τουλάχιστον. Όχι, χθες δεν το είπα σίγουρα. Νομίζω ότι μου το είπες χθες. Δεν το θυμάμαι, δεν έχω ακούσει. Γιατί πάνω στην άδεια λογικά που βγήκε, αυτό σκεφτόμουν. Θα πρέπει να έχει την υπόλοιπη. Ναι, όχι, και εγώ. Κοίτα, σίγουρα θα έχουν χωρητικότητα. Δεν έχει γίνει γνωστή σε επίσημο τρόπο αυτό λέω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, στα αγωνιστικά να πω ότι επέστρεψε σε πολύ ρυθμό προπονήσεων ο Γιόνσον και ο Μαχαίρας, είχε καιρό να πει στο 100%. Λίγο πιο χαλαρά έκανε ο Γαλανόπουλος ατομικό Τσούμπερ και ο Φαν Φέρτ που ένιωσε ένα πρόβλημα στο μια ενόχληση στο αριστερό δικέφαλο. Εδώ δεν ξέρω αν θα υπάρξει πρόβλημα για την συμμετοχή του αύριο στο φιλικό, διότι το λέω αυτό θα μου πείτε σιγά ρε Τσαγκύρη. Η αλήθεια είναι ότι το φιλικό για αυτούς γίνεται όμως. Για τον Φαν Φέρτ που ήρθε τελευταίος, για τον Ελίασον, για τον Μουκουτί. Και κύρια για το CDP, ώστε να βρει ρυθμό και να είναι διαθέσιμο από το πρώτο μάτσο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε θα ήταν καλό για να είναι σε ενόχληση εκεί, παρότι δεν θα δοκιμάσει ο κότς να τον πιέσει. Ναι, εντάξει, αλλά θα είναι κρίμα λίγο, γιατί θα ξέρεις, είναι αυτό που έλεγα, ότι αυτό το διάστημα θα ήταν πολύ καλό για αυτούς να μπουν ένα πιο εύκολο τρόπο στο υπόλοιπο της ομάδας και να πάρουν και λίγο παραπάνω ρυθμό να μάθουν τους παίχτες. Το όχι ότι έχει πρόβλημα ο Ολλανδός για παράδειγμα, γιατί είναι από προετοιμασία, είναι από ελληνική ομάδα, έπαιζε στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι λογικό να θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να μάθει τους γύρω του. Μπορεί να είναι και διαφορετικές εντάσεις οι προπονήσεις της ΑΕΚ από του Βόλου και γι' αυτό ο δικέφαλος είναι δύο τέτοιους τραυματισμούς. Βέβαια είναι. Τουλάχιστον και από την ΑΕΚ την περσινή είναι, έχω να του πω. Με αυτά που βλέπω και χθες πήραμε την προπόνηση, ήταν 2 ώρες και κάτι. Το πρόγραμμα και πάλι πολύ έτσι στα κόκκινα εντός έχουν τη λέξη. Με το σκητρώμα αυτό το διασκεδάζουν. Τους αρέσει. Ήταν ευχάριστο αυτό το κλίμα. Okay. Αυτά. Ωραία. Καλά. Ωραία. Είπαμε στη ρήμη του λόγου Μόντενα ενώ είναι η Μόντσα. Ναι, Μόντενα είπαμε κατά λάθος. Είπαμε κατά λάθος, το διορθώνουμε. Αυτό λέγεται εράτα. Το ξέρεις, το εράτα το γράφουν. Είναι λατινικό, δεν ξέρω αν το γράφουν οι Ιταλοί. Είναι τα λάθη που υπάρχουν σε ένα βιβλίο και τα βάζουν ένα χαρτάκι επάνω που λέγει εράτα. Και έγραφε μέσα Μόντενα αντί Μόντσα. Θα τελειώνουμε τις εκπομπές έτσι. Εράτα.